Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με την κυρία Βίκη Φλέσσα, την οποία θα έχουμε την χαρά και την τιμή να την έχουμε στην Κόρινθο στα πλαίσια μιας πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης αυτή τη Δευτέρα για την ιστορία, για το τέχνες, για το θέατρο, την εποχή της Επανάστασης. Κυρία Φλέσσα, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε και να σας καλωσορίσουμε στην περιοχή μας. Χαίρετε κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ θερμά. Ξεκινώ λέγοντας ότι έχω ζήσει ένα χρόνο της ζωής μου στην Κόρινθο, όταν ο πατέρας μου είχε έρθει εκεί με μετάθεση ως πυροσβέστη το 1980, οπότε είναι μια πόλη η οποία για μένα σημαίνει πολλά από την εφηβική μου ηλικία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την χαρά και την τιμή να ενημερώσουμε τους ακροατές σας για αυτήν την, θα μου επιτρέψετε να την χαρακτηρίσω, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, διότι ήδη από τον προσφυήτη τίτλο «Τα άρματα και το θέατρο στην Επανάσταση του 1821» δίνουμε το στίγμα ότι ήταν πράγματι μια επανάσταση με λογισμό και με όνειρο. Είναι εκλεκτή η προσκεκλημένη. Πραγματικά είναι ένα πάνελ ομιλητών που δεν έχεις την ευκαιρία εύκολα να τους ακούσεις. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο κύριε Τσαρμπέ. Κοιτάξτε, ο κύριος Βάλτερ Πούχνερ είναι πιο Έλληνας από Έλληνα. Έχει λατρέψει την Ελλάδα, έχει εγκατασταθεί εδώ από την δεκαετία του, νομίζω από το 1970, και έχει διακονίσει την επιστήμη του θεάτρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στις φίλες και τους φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή σας ότι μαζί με τον αείμνηστο ακαδημαϊκό Σπύρο Ευαγγελάτο έχτισαν, ίδρυσαν και έστησαν το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακριβώς. Του το οφείλουμε. Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, θα μου επιτρέψετε να πω, ίσως ακουστεί υπερβολικό, αλλά κατά τη γνώμη μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσως είναι ο καλύτερος μελετητής του βαλκανικού θεάτρου και του ευρωπαϊκού σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του με το ελληνικό. Και αυτό για το οποίο θα μας μιλήσει είναι κατά πόσον, και πράγματι διότι αυτή είναι μια άγνωστη πτυχή, το θέατρο το 1821 αλλά και προεπαναστατικά ξεσήκωσε κατ' ουσίαν το κίνημα του φιλελληνισμού, το οποίο ήταν απαραίτητο για να μπορέσει να θεριεύσει η ελληνική επανάσταση. Άλλωστε την εποχή εκείνη γράφονταν έργα από πολλούς φιλέλληνες, εκτός από τους Έλληνες συνθέτες, και από πολλούς φιλέλληνες που θέλανε να θυμίσουν ότι μια χώρα δοκιμαζόταν εκείνη την περίοδο. Πράγματι κύριε συνάδελφε, είστε πολύ ενήμερος και χαίρομαι γι' αυτό, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Πράγματι. Ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει πάντοτε έξω από τα δόντια. Είναι ολικιάρχης της Ιωνίου Σχολής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει με σθένος την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Θα μιλήσει για τα άρματα λοιπόν. Θα μας εξηγήσει και θα μας αναλύσει με ιστορίες πως κατ' ουσίαν μια χούφτα άνθρωποι που είχαν όμως φωτιά μέσα στην ψυχή τους και έλεγαν όπως ο Κολοκοτρώνης φωτιά και τεκούρι στους προσκυνημένους, κατάφεραν να μας απελευθερώσουν. Και ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Νίκος Πουλόπουλος. Ο τελευταίος ομιλητής τον γνωρίζετε πολύ καλά. Θα μας μιλήσει, αυτός θα καταφέρει φαντάζομαι να κερδίσει περισσότερο το τοπικό ενδιαφέρον των φίλων που θα έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, διότι θα μιλήσει για τη μικροϊστορία της Κορίνθου. Ήταν μάλιστα, έχει φυτεύσει στην αρχαιολογία δίπλα από τον αείμνηστο Στέφανο Μίλλερ, στον οποίο επίσης θα ήθελα να πω ετοιμάζω ένα μεγάλο αφιέρωμα στα άκρα, διότι είχα το θλιβερό προνόμιο να μου έχει δώσει λίγο πριν από την εκδημία του μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Οπότε ο κύριος Πουλόπουλος θα μας μιλήσει για τη δική μας επανάσταση στην Κορινθία και θέλω να πιστεύω ότι οι φίλες και οι φίλοι που θα έλθουν θα μπορούν αφενός μεν να ακούσουν και να μάθουμε όλες και όλοι σημαντικές πληροφορίες, αφετέρου και να συμμετάσχουν, διότι θα δώσουμε την ευκαιρία να υπάρξουν ερωτήσεις. Σε όποιον έχω μιλήσει για αυτή την εκδήλωση και τους έχω πει ότι θα μιλήσουμε για θέατρο στο 21, για τέχνη το 21, ξέρετε, ο μέσος Έλληνας την εποχή εκείνη την έχει μόνο βουνό, καριοφύλλη και για τα γάνη. Η ζωή συνεχιζόταν παράλληλα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε. Νομίζω ότι αυτό εν πολλής οφείλεται στο ότι εν γέννη, θα μου επιτρέψετε να πω, δίχως να θέλω να είμαι σκληρή στην αυτοκριτική μας,
δεν έχουμε την απαιτούμενη σχέση που θα έπρεπε να έχουμε με την ιστορία μας. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να εκθέσω εδώ τους παράγοντες και τα αίτια αυτής της καταστάσεως. Ωστόσο, νομίζω ότι οφείλουμε όλες και όλοι να έχουμε μία πιο στενή σχέση με την ιστορία και να γίνουμε φιλίστορες. Τώρα, η πραγματικότητα είναι, όπως θα γνωρίζετε και εσείς, γιατί από την προηγούμενη συζήτησή μας προέκυψε ότι έχετε εικόνα του θεάτρου και του γίγνεσθε του καλλιτεχνικού εκείνη την περίοδο. Κατά βάση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μία άνθηση εκείνη την περίοδο, γιατί είχαμε και τα κινήματα του ρομαντισμού. Έτσι. Οπότε είναι μία θαυμάσια ευκαιρία ο κύριος Πούχνερ να μας εξηγήσει ότι κατά βάση, και αυτό ευτυχώς εξακολουθεί να ισχύει, ο Έλληνας ήταν ανέκαθεν οικουμενικός. Ο ελληνικός πολιτισμός έχει την οικουμενικότητα από αρχαιοτάτων χρόνων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα, το γενινέχον, την εποχή της παγκοσμιότητος, πρέπει να το θυμηθούμε. Και επειδή δεν τότε δεν υπήρχε, τηλεόραση και εφημερίδα τότε, τότε ήταν η τέχνη που διέδιδε τον πολιτισμό, ακριβώς, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έκανε αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα τους για να έρθουν να πολεμήσουν και να πεθάνουν για το ελληνικό όραμα της απελευθέρωσης. Είναι όπως το λέτε, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, αρκεί να θυμηθούμε τον Ιερό Λόχο. Έτσι. Τον Ιερό Λόχο του Υψηλάντου που τι ήταν, ήτανε φοιτητές οι οποίοι Έλληνες σπούδαζαν τότε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες στην Ευρώπη και συνετάχθησαν από φλόγα για την ελευθερία και ήλθαν να πολεμήσουν για ένα τόπο στον οποίο δεν κατοικούσαν. Αυτά θα ακούσουν μεταξύ άλλων αυτή τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα. Βεβαίως. Είναι αράτου απέναντι από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Του Αποστόλου Παύλου. Αράτου 74. Βεβαίως. Και καλό θα είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μόνο για εμβολιασμένους και σύμφωνα με τις νέες, με τα νέα μέτρα, μόνο για εμβολιασμένους ή για ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Και πρέπει να κλείσουν τη θέση τους. 22-385-27410. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα βρίσκεται. Επισημαίνεται. Ναι, θα βρίσκεται και η ΕΡΤ εκεί, κυρία Φλέσσα. Ναι, έχω φροντίσει και έχω συνοηθεί με την κυρία Χρυσταρά. Θα μαγνητοσκοπηθεί η εκδήλωση αυτή. Σκοπεύω στο πλαίσιο κάποιων εκπομπών το 2022 να συμπεριλάβω ένα μέρος. Όπως επίσης θα μπορεί να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, τόσο ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι ούτως ή άλλως περιορισμένες οι θέσεις, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο άλλο μέρος της χώρας, να έχουν τη δυνατότητα έστω διαδικτυακά να συμμετάσχουν. Θα φροντίσουμε και εμείς να καλύψουμε ολόκληρη την εκδήλωση σαν χορηγή επικοινωνίας του Καλογεροπουλίου. Πάντως, να σας ευχαριστήσουμε που βοηθήσατε για να γίνει αυτή η εκδήλωση, γιατί θεωρούμε ότι ο Έλληνας πρέπει, και το θετικό είναι ότι φέτος, με την αφορμή των 200 ετών, αρχίσαμε να μαθαίνουμε ιστορία και να αλλάζουμε λίγο την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς γινόταν αυτή η επανάσταση. Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω και από την πλευρά μου συναδελφικά να σας συγχαρώ που επιδιώκετε και επιμένετε, ούτως ώστε ο καθής μας να βάλει ένα μικρό λιθαράκι για την πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.